Στην τηλεφωνική μας γραμμή Σπύρο και τον αντιδήμαρχο Ρόδου, τον κύριο αγαπητό Μπάλα. Καλημέρα σας κύριε αντιδήμαρχε. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι γίνεται, πώς πάμε τώρα εκεί, πού βρισκόμαστε? Αυτή τη στιγμή έχω κάνει την περιμετρικά όλο το μέτωπο της Πυρκαγιάς. Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Έχουμε ένα μέτωπο αρκετά μεγάλο μπροστά. Βλέπω όμως ότι σηκωθήκαν τα αεροσκάφη και το ελικόπτερο, είχαμε την πρώτη ρήψη. Τα μηχανήματα τα έχω δίπλα μου, κάνω μία ζώνη περίπου 500 μέτρα μπροστά από το μέτωπο. Πιστεύω να την ελέξουμε σήμερα. Σε κανένα δύο πρέπει να ελεγχθεί όλη η Πυρκαγιά με τις ρήψεις των αεροσκαφών. Έχει ανέμους ισχυρούς στο νησί, κύριε δήμαρχε? Σήμερα δεν έχουμε, μέχρι στιγμής δεν έχουμε. Μέχρι στιγμής, και αυτό είναι το ευχάριστο. Μέχρι τώρα για πόσες ζημιές μιλάμε, πρώτον, και δεύτερον, υπάρχει καταγγελία για εμπρισμό, κύριε αντιδήμαρχε? Υπάρχει βέβαια καταγγελία. Υπάλληλος του Δήμου την ώρα που σχολούσε από τη δουλειά του και με το που είδε τη φωτιά, είδε ένα αυτοκίνητο στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο δεν καταφέραμε να πάρουμε τις πινακίδες του αυτοκίνητου, αλλά ξέρουμε τη μάρκα και το χρώμα του αυτοκίνητου. Μέχρι τώρα για πόσες ζημιές μιλάμε, κύριε αντιδήμαρχε? Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να θυμίσω την κατάσταση. Είναι μια μεγάλη καταστροφή. Είναι κακή η σύνδεση με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Πάλα. Να τον ευχαριστήσουμε θερμά. Θα επανέλθουμε, κύριε αντιδήμαρχε, αν υπάρχει εξέλιξη στο θέμα.